Θα πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Ραφτάκη, τον κύριο Σπυρίδων Ραφτάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου και μουσικός βέβαια, να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση. Μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων. Κύριε Ραφτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιλάμε για τέχνη, μιλάμε για πολιτισμό, κάναμε και μια ζωντανή σύνδεση με Λούβρο. Με Γαλλία, πάμε και στο μουσικό σχολείο εκεί στο Ρέθυμνο. Είστε ένας δραστήριος εκπαιδευτικός. Να εστιάσουμε λίγο στις δράσεις σε μια δύσκολη περίοδο που τα παιδιά, τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να εκτονωθούν μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις. Η τέχνη καταρχήν να πούμε ότι είναι το φάρμακο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και θα χρειαστεί η τέχνη να είναι στη ζωή μας και με την επόμενη περίοδο COVID. Εμείς φέτος γιορτάζουμε 30 χρόνια ναι. λειτουργίας του σχολείου. Από ό,τι είδα, έχουμε τα ίδια γενέθλια μαζί με εσάς. Είναι μια εμβληματική χρονιά για μας. Θα θέλαμε να την γιορτάσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι καταφέραμε ως σχολική μονάδα, ως σχολική κοινότητα, να αντεπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε αυτή την επέτειο. Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο στο προφίλ του σχολείου. Ευχαρίστως. Το σχολείο μας, όπως σας είπα, έχει διάρκεια ζωής 30 ετών. Είναι ένα σχολείο το οποίο είναι γενικής παιδείας, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να εμπλουτίζεται από τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας και ειδικά ο βασικός πυλώνας είναι τα μουσικά μαθήματα, η μουσική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνουμε και επιπλέον μαθήματα που έχουν σχέση με την τέχνη, όπως χορό, θέατρο, εικαστικά. Είναι ένα σχολείο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές. Είναι ένα δύσκολο σχολείο, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Το οποίο όμως απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν την κλασική γενική παιδεία με την καλλιτεχνική παιδεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν και μουσικοί. Ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε μουσικά, σε καλλιτεχνικά σχολεία, ένα διαχρονικό πρόβλημα είναι και το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, τουλάχιστον σε επίπεδο Ηρακλείου, αυτό το φαινόμενο έτσι οξύνεται κάθε χρόνο και χειρότερα που λένε στο Ρέθυμνο. Τι επικρατεί? Συμφωνώ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Γιατί δεν έχουν γίνει και διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Παρ' όλα αυτά, το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και πιστεύω πως και τα περισσότερα μουσικά σχολεία, αν όχι όλα, γιατί έχουμε επαφή και με τα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας, στελεχώνονται. Και ειδικά φέτος μπορώ να πω ότι στελεχωθήκαμε και πάρα πολύ γρήγορα με συναδέλφους όλων των μουσικών ειδικοτήτων, αλλά βασικά των γενικών μαθημάτων. Θα ξανατονίσω πάλι ότι ο βασικός πυλώνας του μουσικού σχολείου είναι η γενική παιδεία του, η οποία εμπλουτίζεται Μάλιστα. από τα τεχνικά μαθήματα. Μόνο φέτος 4 διακρίσεις για το σχολείο σας, σωστά? Ήθελα να πω ότι παρότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, παρότι η διαδόση της εκπαίδευσης ήταν μικρό διάστημα κάλυψε από τη σχολική χρονιά, το σχολείο μας κατάφερε, επειδή δεν είναι μόνο μουσικό, αλλά επειδή θέλει να διακρίνεται και να εστιάζει και σε άλλους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού, συμμετέχει με κάθε δυνατό τρόπο και με όλες τις δυνάμεις σε όποια δημιουργική δράση πραγματοποιείται στο νομό μας. Έτσι και φέτος καταφέραμε και η ομάδα του Μουσικού Σχολείου βγήκε πρώτη στο επαιτειακό κυνήγι θησαυρού που ήταν αφιερωμένο στο Αρκάδι. Είναι ένα κυνήγι θησαυρού το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου. Ομάδα μαθητών μας κέρδισε τον εικονικό μαραθώνιο μαθητών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου και της Δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου και με την ευκαιρία αυτής της διάκρισης το χαμόγελο του παιδιού μας βραβεύει με το πρώτο πανελλήνιο βραβείο στην κατηγορία μαθητές που βοηθούν μαθητές. Και τρίτη διάκριση ναι. ήταν η τρίτη θέση μιας μαθητριάς μας σε τρίτη γυμνασίου της Μυσηριώτης Ιρούς, η οποία στους ειδικούς αγώνες Κρήτης κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία ανάγνωση κειμένου. Μάλιστα. Κύριε Ραφτάκη, να κλείσουμε λίγο με κάποιες σημαντικές πληροφορίες για εγγραφές, έτσι δεν είναι? Πριν κλείσω. Έχουμε ένα λεπτό, βέβαια. Ναι, θα πω δύο κουβέντες πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά επιτυχίας πανελλήνιας εξετάσεις του μουσικού σχολείου είναι μεταξύ 70-80%. Μάλιστα.
Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά Βέβαια. Υπόψη από κάθε έργο. Πάμε λίγο στις εγγραφές και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ραφαήλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο και ολοκληρώνονται 31 Μαΐου. Ναι. Γίνονται ηλεκτρονικά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα του σχολείου μας, να αντλήσει πληροφοριακό υλικό. Ναι. Εκεί θα βρει και την αίτηση του σχολείου. Μάλιστα. Όπως επίσης μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά στο σχολείο 8 με 3. Κύριε Ραφτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.